σήμερα εκπληρώνουμε ένα χρέος τιμής στον σύντροφο Κοσμίδη Βαγγέλη. Ο σύντροφος Βαγγέλης γεννήθηκε το 29 στον Άι Γιάννη Πιερίας. Ήταν από τους πρώτους και νεότερους που βγήκαν στο βουνό τον Ιούνιο του 1946. Όπως δηλώνει ο ίδιος στο ριζοσπάστη στις 12 Δεκέμβρη του 2006, τα λόγια του διαβάζω, πήγα στο βουνό και βρήκα τους 33 του λιτοχώρου. Οι πρώτες μάχες στα Πιέρια χτυπήσαμε στη Βροντού. Δύο φορές, στο Λόφο και αλλού. Πιάσαμε ένα τάγμα και από εκείνο τον οπλισμό πήγαμε τον Οκτώβριο του 1946 στο Κάστρο και δημιουργήσαμε τις πρώτες αντάρτικες ομάδες. Ο Μαδάρχης ανέλαβα δύο μήνες μετά, όταν ήμουν 16 ετών. Ο σύντροφος Βαγγέλης έφτασε μέχρι το βαθμό του Λοχαγού Πολιτικού Επιτρόπου και συμμετείχε σε πολλές μάχες. Στη μάχη της Φλόρινας, σε Έδεσα, Νάουσα, Αριδαία και αλλού. Στο Δημοκρατικό Στρατό τραυματίστηκε 10 φορές. Με την υποχώρηση πέρασε στην Αλβανία και από εκεί στη Δασκένδη. Επαναπατρίστηκε το 1962. Στάθηκε σε όλη του τη ζωή αταλάντευτα και ανυποχώρητα κομμουνιστής. Πάλεψε μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ, ήταν παρόν σε όλες τις μεγάλες μάχες του λαϊκού κινήματος. Υπερασπίστηκε τον επαναστατικό χαρακτήρα του ΚΚΕ, αντιπάλεψε τον οπορτουνισμό. Σήμερα τον αποχαιρετάμε. Καλή δύναμη. Θα νικήσουμε. Όπως ήταν επιθυμία του, θα τον αποχαιρετήσουμε με ένα ποντιακό παραδοσιακό του ακριτικού κύκλου τραγούδι. Αιτέτσε περιπέτανε. Αιτέτσε παρα